Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά και ειδικά στους εορτάζοντες. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και χρόνια εδώ, πολλά. Ετούτης εδώ της διπλής εθνικής εορτής και μιλώ βεβαίως για τους Ευάγγελους και τις Ευαγγελίες. Συμβολισμός απόλυτα κέριος, καθώς ο Ευάγγελος έφερε και φέρει το καλό μήνυμα. Πάντα σε απευθεία σύνθεση. Από το κέντρο του Ηρακλείου παίρνουμε εικόνα από την εξέδρα των Επισήμων. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, βρίσκεται στο Ηράκλειο. Είδαμε βεβαίως και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη και πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα πρώτου και δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι των αρχών. Υπέρμαχος στρατηγός του ελληνικού έθνους. Η παρέλασή μας αρχίζει με τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία ιδρύθηκε το 1949 από τον αρχιμουσικό... Οι καιρικές συνθήκες, όπως όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι εξαιρετικές. Πλήθος κόσμου, μικρή και μεγάλη, μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φέτος για τον εορτασμό αυτής της διπλής εορτής της εθνικής μας επετείου, υπό τους ήχους βεβαίως της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου. Χειροκροτήστε τους. Η Κρήτη TV για μία ακόμα φορά πιστεί εδώ στο ραντεβού. Θα σας μεταφέρει εικόνες από την παρέλαση και από ό,τι διαδραματιστεί στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Στην περιγραφή της παρέλασης, ο Λευτέρης Κουμαντάκης. Η παγκόσμια ιστορία του 10ου αιώνα είναι σταθμός. Με το μεγάλο εκείνο σηκωμό και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, άρχισε ο εδαφικός ακροτηριασμός, η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ύστερα από έκλειψη αιώνων, η Ελλάδα έκανε αισθητή την παρουσία της στον πολιτικό χάρτη του κόσμου. Και αφού η Φιλαρμονική του Δήμου, όπως βλέπετε στις εικόνες σας, έλαβε θέση απέναντι ακριβώς από την εξέδρα των Επισήμων, θα δοθεί και το εθνικό, το γενικό πρόσταγμα έναρξης της παρελάσεως. Επισήμους, περνάνε η ανάπηρη πολέμου και η εθνική αντίσταση. Χειροκροτήστε τους, το αξίζουν. Η παρέλασή μας συνεχίζεται από τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Σώμα Νεσουλευτικής, Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Σώμα Σαμαριτών, το Σώμα των Εθελοντών της Νεσουλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι το τιμημένο σώμα που έγραψε ιστορία. Οι εθελοντές νεσουλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν ανιδιωτελώς και αποδεικνύουν κάθε ημέρα ότι υπάρχει ανθρωπιά στις καρδιές μας.
Διόλου τυχαία λοιπόν, όπως ξεκινήσαμε, τούτη η χριστιανική εορτή επιλέχθηκε να αντιπροσωπεύει και την επέτειο της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Και λέω επιλέχθηκε να αντιπροσωπεύει και να εορτάζεται μαζί η μεγάλη χριστιανική εορτή του Ευαγγελισμού, γιατί η Επανάσταση των Ελλήνων, εκείνη που έφερε την ποθητή ύστερα από αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας απελευθέρωση έστω ενός τμήματος της Ελλάδας, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, στις 26 Φεβρουαρίου του 1821, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επικεφαλής τμήματος Ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού και εθελοντών, πέρασε τον Προύθο στη Μολδαβία και στο Ιάσιο της σημερινής Ρουμανίας. Σε μια πόλη που πάντοτε είχε μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Εκεί κήρυξε την Επανάσταση στην Εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. Βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και μπορούν να κινητοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου χρειαστεί. Στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η Ελληνική Επανάσταση του 1921 υπήρξε σπουδαίο πολιτικό γεγονός και για την ιστορία της Ευρώπης. Προκάλεσε το εκπληκτικό κίνημα του φιλελληνισμού και απασχόλησε με το ελληνικό ζήτημα την ευρωπαϊκή διπλωματία επί 12 χρόνια. Παρέσυρε κυβερνήσεις μεγάλων δυνάμεων να ενδιαφερθούν θετικά για την τύχη της. Να συνεργαστούν και να υπογράψουν πρωτόκολλα και συνθήκες. Η επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες φυσικά μεταλαμπαδεύτηκε απ' άκρου εις άκρου όπου κατοικούσαν Έλληνες στα όρια της τότε κυρίαρχης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μπροστά μας η ομάδα έρευνας και διάσωσης του Πακρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών. Η ιδέα υλοποίησης μιας ομάδας με σκοπό την εθελοντική προσφορά μελών κυβερνητών του Πακρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών. Ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο. Είχε πάντα το βασιλιά του, το στρατό του, τα κάστρα του. Βασιλιάς του ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Στρατός του οι αμαρτωλοί και οι κλέφτες. Κάστρα του η Μάνη και το Σούλι. Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του στρατηγού της Επαναστάσεως. Μπροστά μας η εύξενος λέσχη ποντίων ομού Ηρακλείου. Ιδρύθηκε το 1994, κουβαλώντας πάνω στις ένα κομμάτι της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού, που εκδιώθηκε βιαίως από τον τόπο του. Η παρέλαση συνεχίζεται από το Σύλλογο Αλατσατιανών νομού Ηρακλείου, που επανιδρύθηκε το 1982 σε συνέχεια της Ένωσης Αλατσατιανών του 1936. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση και διάδοση της πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ηθών, εθίμων και παραδόσεων τόσο των Αλατσάτων της όμορφης Κωμόπολης, γενέτειας των προγόνων μας, όσο και της ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου Ερυθρέας Μικράς Ασίας. Η ιστορία των λαών γράφεται από ανθρώπους που όταν η ανάγκη το καλεί, θυσιάζουν την προσωπική τους ευημερία και μάχονται υπερβομών και εστιών, εμπνεόμενοι από υψηλές αξίες, όπως η ελευθερία, η γενναιότητα, η υπερηφάνεια και το αδούλωτο φρόνημα. Αυτά τα ιδανικά εμψύχωσαν και τον εθνεγερτικό αγώνα των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας. Έναν αγώνα που εκ πρώτης όψεως φάνταζε άνισος και καταδικασμένος. Μπροστά μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, με παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας μας. Μπροστά από τους επισήμους, ο Σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης. Βλέπουμε και πάλι στις εικόνες μας, σε απευθεία σύνθεση από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, την εξέδρα των επισήμων. Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης δίνει το παρόν
στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στα Χανιά βρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, στο Ρέθυμνο ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ενώ στον Άγιο Νικόλαο ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Φωτάκης. Η προετοιμασία πάντως για την μεγάλη τότε εξέγερση είχε ξεκινήσει χρόνια πριν. Ο Σύλλογος Υπηρετών Νομού Ηρακλείου. Ο Σύλλογος έχει πλούσια δράση και οράματα. Και πάλι στις Ανθούσες, τότε παροικίες του Εύξηνου Πόντου. Τρεις Έλληνες έμποροι, καταγόμενοι από τη Βόρειο Ελλάδα για την Ήπειρο, περιοχές που δεν ευτύχησαν όπως και η Κρήτη να απελευθερωθούν μαζί με την λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα, δείχνει όμως τη θέληση και τη βούληση των Ελλήνων να πάκρις άκρη των περιοχών όπου χτυπούσε η καρδιά του ελληνισμού να αποτινάξουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 25 Μαρτίου, ημέρα τιμής, σεβασμού και θύμησης εκείνων των ηρώων της σύγχρονης ιστορίας μας, οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ο Εμμανουέλ Ξάνθος, ο Νίκος Κουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ στην Οδυσσό της Κρυμαίας. Το 1814 προχώρησαν στην ίδρυση μιας μυστικής και παράνομης, βέβαια, εφόσον λειτουργούσε στα όρια του Οθωμανικού κράτους εταιρείας. Ήταν μια εταιρεία που με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παράνομη και ανατρεπτική οργάνωση. Φυσικά, ήταν η οργάνωση που είχε σκοπό να αφυπνίσει συνειδήσεις. Η παρέλαση συνεχίζεται με το Κέντρο Ειδικών Παιδιών, ο Άγιος Σπυρίδων, και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με νοητική στέρηση, η Ροδαυγή. Η Ροδαυγή στηρίζει άτομα με νοητική στέρηση. Υλοποιεί καθημερινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης σε υποστηριζόμενα εργαστήρια από εθελοντές εκπαιδευτές και εθελοντές επιστήμονες ψυχικής υγείας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ο Ερυθρός Σταυρός και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού παρέχουν σημαντική βοήθεια στο έργο του Συλλόγου. Αρρωγή στην προσπάθειά μας είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου. Συνεχίζουμε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της πόλης μας. Μπροστά μας το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους έχουν περάσει 400 χρόνια σκλαβιάς. Οι δυστυχισμένοι Ραγιάδες ζουν με την ελπίδα. Περιμένουν το γενικό ξεσηκωμό. Τα κάστρα της Λευτεριάς, Σούλη, Μάνη, Σφαγιά και οι κλέφτες από άκρη σε άκρη περιμένουν. Περιμένουν και οργανώνονται. Η φιλική εταιρεία τελικά ανάβει τη λαμπάδα του ξεσηκωμού στους σκλαβωμένους Έλληνες. Μπροστά μας το 4ο και 50ο σχολείο Ηρακλείου και συνεχίζει το 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Η εταιρεία λοιπόν πέτυχε το σκοπό της, γιατί όχι μόνο ήχησε για πρώτη φορά πολεμικό όπλο στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, αλλά από την Κρήτη, την Κύπρο μέχρι και τη Χιμάρα, στα όρια της σημερινής δηλαδή Αλβανίας, οι Έλληνες επαναστάτησαν. Όχι όμως ταυτόχρονα. Η Επανάσταση στην Πελοπόννησο ήρθε περίπου 25 ημέρες μετά την Επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Ακολούθησε ύστερα η Ελλάδα και αμέσως μετά η Κρήτη. Όλη τη Ρούμελη. Στην Ευρώπη δημιουργείται φιλελληνικό ρεύμα που είναι στήριγμα υλικό και ηθικό. Ο Βίκτορ Ουγκό, ο Ντελακρουά, ο Λόρδος Βίρον και πολλοί άλλοι φιλέλληνες αγάπησαν τον αγώνα των Ελλήνων και βοήθησαν με κάθε τρόπο.
ιστορία μας δίδαξε ότι ενωμένοι οι Έλληνες κατορθώνουν ό,τι επιθυμούν. Πολλά παλικάρια που το όνομά τους έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες της, Ολοκοντρώνης, Γιάκος, Μιαούλης, Κανάρης, Μακρυγιάννης, Παπαπλέσας, Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης, Νικηταράς, αλλά και σπουδαίες γυναίκες, Μαντώ, Μαυρογένους, Μπουμπουλίνα, αφιέρωσαν τη ζωή τους για αυτό τον αγώνα. Έναν αγώνα με μεγάλες επιτυχίες και αποτυχίες. Ομοψυχία αλλά και διχόνοιες και εσωτερικές συγκρούσεις. Έναν αγώνα που άλλαξε πολλές φορές μορφή. Άλλοτε φαινόταν πως θα έχει αίσιο τέλος και άλλοτε πως όλα κόντευαν να χαθούν. Οι εμφύλοι πόλεμοι των ετών 1824-25 ήταν η τραγικότερη περίοδος της Επανάστασης. Δεν ήταν όμως δυνατόν να πάνε χαμένες τόσες θυσίες και τόσο αίμα. Μπροστά μας το 10ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας και ακολουθεί το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Στην Κρήτη τώρα, όταν οι προύχοντες και οι οπλαρχηγοί των Σφακίων, αλλά και από άλλες επαρχίες του νησιού, συγκεντρώθηκαν στα Σφακιά και κήρυξαν και δήλωσαν την απόφασή τους να πολεμήσουν, να επαναστατήσουν για δεύτερη φορά μέσα σε 50 χρόνια, μετά δηλαδή τη Μεγάλη Επανάσταση του Δασκαλογιάννη που είχε προκαλέσει το κάψιμο της Κρήτης, και να δηλώσουν την πεποίθησή τους ότι θα πολεμήσουν με κάθε μέσο για να απελευθερώσουν και τη Μεγαλόνησο. Μπροστά από τους επισήμους στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ακολούθησαν επαναστάσεις στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, στις Κυκλάδες, στη Σάμο και στη Χίο. Χρειάστηκαν 9 χρόνια από τις 23 Μαρτίου του 1821, όταν η Καλαμάτα υπήρξε η πρώτη ελληνική πόλη που ανέπνευσε ελεύθερα. Όταν οι επαναστάτες υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ύψωσαν εκεί τη σημαία της Επαναστάσεως, μέχρι και τον Ιανουάριο του 1830, όταν υπογράφει στο Λονδίνο το πρωτόκολλο που αναγνώριζε την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Μπροστά από τους επισήμους στο 16ο-18ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Γράφει ο Μακρυγιάννης. Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφή και αμαθής και πλούσιοι και φτωχοί. Και πολιτικοί και στρατιωτικοί. Και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμε αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί να την φυλάμε και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Μπροστά μας το 20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και ακολουθεί το 24ο Δημοτικό Σχολείο. Χρειάστηκαν λοιπόν 9 χρόνια αιματηρών αγώνων, θυσιών, που οδήγησαν όμως στο ποθητό αποτέλεσμα. Αν κάποιοι δουν το χάρτη του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, ενδεχομένως να πούν πως όλος τούτος ο αγώνας, όλο τούτο το αίμα και οι θυσίες δεν είχαν την ανταπόδοση που θα όφιλε η ιστορία. Τα όρια του πρώτου ελληνικού κράτους περιλαμβάνονταν πολύ απλά από τρεις περιφέρειες κατ' ουσία. Την Πελοπόννησο, που υπήρξε και η καρδιά της Επανάστασης, τη Ρούμελη και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Στο 26ο Δημοτικό Σχολείο.
ένα πολύ μικρό κρατικό μόρφωμα που οι τότε ευρωπαϊκοί χάρτες το παρουσίαζαν ως ένα μικρό καβούρι που δάγκωνε το πόδι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κι όμως, αυτό το μικρό κρατικό μόρφωμα ήταν εκείνο που θα οδηγούσε στην εξάπλωση του ελληνικού κράτους σχεδόν στα όρια της αρχαιοελληνικής του επέκτασης. Στα σημεία δηλαδή όπου ζούσαν και μεγαλουργούσαν Έλληνες με εξαίρεση τα μικρασιατικά παράλια. Με το 28ο και 57ο Δημοτικό Σχολείο συνεχίζεται η παρέλαση. Την Ιωνία και τον Πόντο. Ακολουθούν τον 30ο και το 32ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Ακολουθούν μάχες των Κρητικών στο Βαθιακό του Ψιλορίτη, μάχες στα Χανιά, κατάληψη των Σπαγίων από το Σερίφ Πασά, νικηφόρα μάχη των Κρητικών στα Αμαριώτικα. Ταυτόχρονα, ο τουρκικός στρατός εισβάλλει στη Μεσαρά και καταστρέφει τα χωριά της. Συνεχίζεται ο αγώνας από άκρη σε άκρη. Σε ολόκληρο το νησί με νίκες, μα και αμέτρητους νεκρούς και καταστροφές. Όμως ο σκοπός είναι ιερός και είναι ένας. Οκτώβριος 1823, Ιανουάριος 1824. Στο χωριό Μελιδόνη, στη σπηλιά Γεροντός, πηλιοκατέφυγαν 370 γυναικόπαιδα για λευτεριά ή θάνατο. Εκεί, μετά από 3 μήνες, ο Χουσέιν Πασάς άνοιξε τρύπα στο πάνω μέρος της σπηλιάς και έριξε μέσα έφλεκτα και καπνογόνα υλικά. Όλοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Όλοι οι απάνθρωποι τρόποι εξόντωσης και γενοκτονίας σε εφαρμογή. Γιατί ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, απευθυνόμενος στην νεολαία της εποχής του, συμβούλευε. Αυτό το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Μπροστά μας περνάει το 34ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Δεν ήταν λοιπόν αποτέλεσμα της λογικής η επανάσταση. Ήταν ενθουσιασμός, φλόγα, αγάπη για τη λευτεριά και την πατρίδα. Βασίστηκε στην πίστη την ακράδαντη και τη λογική ότι ο Θεός θα βοηθήσει στον αγώνα τους, γιατί είναι αγώνας τίμιος, αγώνας σωτηρίας, αγώνας κατά των απίστων. Δεν υπάρχει ευδαιμονία χωρίς ελευθερία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διακινδυνεύσουμε και να πολεμήσουμε. Το 21 είναι πάνω από τη λογική, πάνω από τις τετραγωνισμένες σκέψεις. Είναι απερισκεψία και ενθουσιασμός. Είναι φωτιά, κουρλότο και καταιγίδα. Μπροστά μας το 36ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Το 1824, 60.000 κριτικοί με τη βοήθεια του ελληνικού στόλου εκπατρίζονται προκειμένου. Ο ελληνικός πυρήνας όμως
εκεί όπου ξεκίνησε ο μεγάλος ελληνικός πολιτισμός, εκεί όπου ιδρύθηκε και το βασίλειο της Μακεδονίας, περιλαμβάνεται σήμερα στα όρια του ελληνικού κράτους. Χρειάστηκαν πολλοί αγώνες και τοπικές επαναστάσεις. Για να φτάσει η Ελλάδα στα όρια που γνωρίζουμε σήμερα και να περιλαμβάνει περίπου 11 εκατομμύρια Έλληνες στα σύνορά της, ενώ περίπου άλλοι 6 εκατομμύρια ζουν εκτός των ελληνικών σύνορων. Άφηνε την Κρήτη έξω από τα όρια του νεοπαγούς ελληνικού κράτους και στη δικαιοδοσία του Σουλτάνου. Ήδη συμβήθησε τους Κρήτες σε απογοήτευση. Μπροστά μας το 48ο Δημοτικό Σχολείο. Γιατί ο εορτασμός των δύο εθνικών μας επετείων δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κορυφαίο μνημόσυνο σε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους, την περιουσία τους, την οικογένειά τους για την ελευθερία τούτης εδώ της χώρας. Ο ύμνος εις την ελευθερία που συνέγραψε ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ακούγοντας τα κανόνια των πολιορκητών του Μεσολογίου, από το σπίτι του στη Ζάκυνθο δεν ήταν μόνο εμπνευσμένος, αλλά παραμένει και διαχρονικός και επίκαιρος. Και 54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Διόλου τυχαία λοιπόν, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου εις την ελευθερία επελέγησαν ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος και τήθηκαν με την υπέροχη μελωδία του Νίκου Μάτζαρη, ενός άλλου επτανήσιου μεγάλου μουσικού. Και αυτόν και τον Παντελίνο Λεθρόντον όταν η περίσταση συγχωρήσει. Ο βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ, μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ εις τα ταξίματά τους για να παραδοθώ. Ενώ όσο ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω θέλω να είναι σταθερός. Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να είμαι υπό των στρατηγών. Κι αν παραβώ τον όρκο, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γίνω σαν καπνός. Παρέλαση συνεχίζεται με σημειοφόρους και παραστάτες του 1ου, του 5ου, του 7ου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Ζωντανό παράδειγμα της αυτοκίνησης. Σας διαβάζω μόνο τις στροφές 9 και 10 από τον ύμνο εις την ελευθερία για να διαπιστώσετε κι εσείς την ισχύ της πένας του Διονύσιου Σολωμού και της διαχρονικότητάς της. Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά. Να γυρεύεις εις τα ξένα, αλλά χέρια δυνατά. Μοναχά το δρόμο πήρες και ξανάρθες μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες, αν η χρία τε σκουρταλεί. Μήνυμα σαφές και για το σύγχρονο Έλληνα. Δεν είναι εύκολες οι πόρτες όταν τις χτυπάς από ανάγκη. Μπροστά μας σημειοφόροι και παραστάτες του 1ου, 11ου, 13ου και 42ου Δημοτικού Σχολείου. Θαυμάζοντας γυναίκας μας και στο όνομά τους Μναίο, έγραφε ο Διονύσης Σολωμός. Και δεν είναι ο μόνος που θαύμαζε τις γυναίκες του 1821 και εμπνεύστηκε από τη γενναιότητα και το θάρρος που κατέδειξαν. Πλήθος λογοτεχνών και ζωγράφων εμπνεύστηκαν. Ζωγράφησαν και έγραψαν για τις αντρόμινες Ελληνίδες. Σουλιώτισες και Μανιάτισες, Μεσολογγίτισες και Μακεδόνισες, Νησιώτισες και Κρητικές, επώνυμες και ανώνυμες γυναίκες από όλη την Ελλάδα.
Αντίθετη συγκίνηση αισθάνεται κανένας όταν μαθαίνει πως οι Ελληνίδες μητέρες έσφαξαν τα ίδια τους τα παιδιά μπρος στα μάτια των στρατολόγων ορδών των Τούρκων για να μην ειδούν τον καρπό της κοιλίας τους να κατατροπιάζει την πατρίδα. Μπροστά μας, σημειοφόροι και παραστάτες του 15ου, 17ου, 19ου και 21ου Δημοτικού Σχολείου. Σε απευθεία σύνθεση από το κέντρο του Ηρακλείου, η Κρήτη TV μεταδίδει στους δέκτες σας εικόνες από την παρέλαση και από τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου. Πολλοίς κόσμος, αυτή είναι η αλήθεια, ιδανικές οι καιρικές συνθήκες, μέχρι και αυτή την ώρα κόσμος σπέβδει στο σημείο, με μικρά παιδιά, μεγάλη, προκειμένου να παρακολουθήσουν την σχολική παρέλαση και την στρατιωτική βεβαίως που θα ακολουθήσει μετέπειτα. Μπροστά μας συνεχώρο και παραστάτες του 23ου, 25ου και 27ου, 31ου, 33ου και 35ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας. Μόνο στη φιλελεύθερη κληρονομιά μας που είναι χαρακτηριστικό της ράτσας μας μπορούμε να αποδώσουμε την παράτολμη απόφαση του ξεσηκωμού. Γιατί που είναι δυνατόν να στηρίχθηκε η χούφτα αυτή των Αγιάδων για να επιχειρήσει ένα τέτοιο τόλμημα. Δεν είχε ούτε τουφέκι, ούτε μπαρούτι, ούτε κάστρο να οχυρωθεί, ενώ το Γιαναγάνι έπεφτε αμήλικτο σε κάθε ύποπτη κίνηση. Η επανάσταση του 21 οδήγησε τη σκέψη της Ευρώπης στην πίστη πως κάθε λαός μπορεί, εφόσον αγωνιστεί, να κατακτήσει την ελευθερία του. Συνεχίζεται από σημειοφόρους και παραστάτες του 37ου, 39ου, 41ου και 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Λόρδου Βίρονα. Ήλθα στην Ελλάδα όχι για να κυνηγήσω περιπέτειες, αλλά για να βοηθήσω στην αναγέννηση ενός λαού που ακόμα και στο σημερινό του ξεπεσμό σου κάνει τιμή να είσαι φίλος του. Ας επιτύχουν οι Έλληνες και δεν με μέλη για τον εαυτό μου. Έδωσα στην Ελλάδα το χρήμα μου και τον καιρό μου. Τώρα της δίνω και τη ζωή μου. Μπροστά μας σημειοφόροι και παραστάτες του 45ου, 47ου, 49ου και 53ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Αυτή τη μέρα πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον μας με αγάπη. Να αφήνουμε για λίγο στην άκρη της διχόνοια και τα μίση. Γιατί όλοι μας αποτελούμε μόρια ενός συνόλου. Και όλοι είμαστε απαραίτητοι στο έργο της προκοπής αυτής της χώρας. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο για να γιορτάσουμε ενωμένοι τη γιορτή της ελευθερίας μας. Μια γιορτή που αποτελεί σταθμό και ξεκίνημα στην ιστορία του έθνους. Μπροστά μας σημειοφόροι και παραστάτες του 57ου, του Πακρίτιου και του Ζάνιου εκπαιδευτήριου. Όπως πάντως οι προγονείς μας, μόνοι τους απεφάσισαν ενάντια στους κυρούς να ξεσηκωθούν χωρίς υποστήριξη από πουθενά και οι σημερινοί Έλληνες, με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, παρά την δύσκολη κατάσταση της οικονομίας, μπορούν να ανταπεξέλθουν και θα ανταπεξέλθουν. Μπροστά από τους επισήμους, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αξίζουν το πιο θερμό σας χειροκρότημα τα παιδιά.
παρέλαση συνεχίζεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μπροστά μας το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο, με παραστάτη την Παντεχάκη Δήμητρα Ελένη, με πολλές διακρίσεις στην υπασία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2020. Το χειροκρότημά σας. Έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του. Και είναι, είναι θέλημα Θεού. Είναι κοντά μας και βοηθάει. Γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, για τους γέρους γονείς, για τα αδύνατα παιδιά μας, για τη ζωή μας και τη λευτεριά μας. Και όταν ο δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος εχθρός μπορεί να μας κάνει καλά. Η παρέλαση συνεχίζεται από το πειραματικό γυμνάσιο της πόλης μας. Τούτος ο λαός δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χτες, υψώνει το κεφάλι. Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, έλεγε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Είναι καιρός να αποτινάξομεν τον αφόρητο ζυγόν. Να ελευθερώσομεν την πατρίδα, να κρυμνήσομεν από τα νέφη την ημισέλινον, για να υψώσομεν το σημείον, διου πάντοτε νικόμεν, λέγω το σταυρόν. Η αυτοδιάθεση των λαών και η εθνική ανεξαρτησία αποτέλεσαν δύο βασικές διεκδικήσεις του αγώνα του 21. Κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την τύχη του. Οι αποφάσεις για τα πολιτικά συστήματα που τον εκφράζουν αφορούν τον ίδιο και κανένα άλλο. Έλληνες, ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και σε πατρίδα. Σε αυτά τα δύο σας εξορκίζω ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού, έγραφε ο Γρηγόριος Παπαφλέσσας. Η ίδια η ψυχή των Σαλαμινομάχων και των πολεμιστών του Λεωνίδα ήρθε και φόλιασε στην ψυχή των Ραγιάδων και έγιναν Διάκοι, Νιαούλιδες, Καραϊσκάκηδες, Κολοκοτρωναίοι και Μπουμπουλίνες. Η ίδια η ακατάλητη ελληνική φλόγα έδωσε τη δύναμη στο Κανάρι να κρατήσει τον μπουρλότο του και στους Σουλιώτισσες να χορέψουν τον χορό του Ζαλόγου. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 4ο γυμνάσιο της πόλης μας. Στους νεκρούς του 21 από τον ποιητή μας Δροσίνη. Εσείς ο πρώτος πήρατε της λευτεριάς το σπόρο, λαχταριστό δώρο στη σκλαβωμένη γη. Εσείς, κι όταν ορίμασαν τα στάγια καρποφόρα, του θερισμού την ώρα μας γίνατε οδηγοί. Μπροστά μας το 6ο γυμνάσιο Ηρακλείου. Ας γονατίσουμε σήμερα ευλαβικά μπροστά στον τάφο των αμέτρητων νεκρών μας. Αθάνατοι νεκροί, η θυσία σας, το μεγαλείο και η δόξα σας θα μείνουν αιώνια στη μνήμη μας. Η πράξη σας θα είναι ο φάρος που θα φωτίζει και θα παραδειγματίζει τις επόμενες γενιές. Την Ελλάδα θα την κρατήσουμε πάντα μεγάλη και ελεύθερη. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 8ο γυμνάσιο Ηρακλείου. Από την ημέρα που άρχισαν οι πόλεμοι να μαστίζουν τον κόσμο,
Η ιστορία της ανθρωπότητας τίποτε πατριωτικότερο, ηρωικότερο και τιμιότερο δεν έγινε παρουσιάσει από την πτώση του Μεσολογίου. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα μαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο σιλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκει σκοτεινό, τι έχω εγώ στο χέρι. Όπως ή μου γίνες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 10ο γυμνάσιο της πόλης μας. Αυτά τα νέα παιδιά μας ενθαρρύνουν και μας διδάσκουν την πίστη και την ελπίδα για το αύριο. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 25 Μαρτίου τιμούμε και γιορτάζουμε όπως και σήμερα τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Τούρκου δυνάστη για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Εκ των πραγμάτων είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος ως αφετηρία της Εθνικής Παλιγενεσίας. Από το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε στις 15 Μαρτίου του 1838 από τον βασιλιά Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν άλλωστε και επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της Επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή για να τονωθεί το φρόνημα των υπόδουλων Ελλήνων. Η παρέλαση συνεχίζεται από σημειοφόρους και παραστάτες του 1ου, του 3ου, του 5ου και του 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Η Ελλάδα ξεσηκώθηκε και γυρεύει τη λευτεριά της. Τα πρώτα βήματα του Αλέξανδρου Υψηλάντη είναι ωραία και λαμπρά. Η αρχή του πετυχημένου και στο μέλλον νεκρός, η νίκη της, ανήκει στην ιστορία. Η έξαρση έφτασε στο κατακόρυφό της. Όλες οι σκέψεις είναι προσανατολισμένες σε ένα σκοπό, στην ανεξαρτησία της πατρίδας. Όλοι πουλάνε τις περιουσίες τους και αγοράζουν σπαθιά, όπλα, πιστόλια. Μιλάνε για το Λεωνίδα και το Θεμιστοκλή και τρέχουν να υπηρετήσουν στο στράτευμα του ευτυχισμένου Υψηλάντη. Μπροστά μας σημειοφόροι και παραστάτες του 9ου, 11ου, 13ου και Παγκρίτιου Εκπαιδευτήριου. Συνεχίζεται με τα λύκεια της πόλης μας. Μπροστά μας το πειραματικό λύκειο Ηρακλείου. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που καταπιέζονται και στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, η δική μας ελευθερία κινδυνεύει. Ο παγκόσμιος πολιτισμός πρέπει να θέσει ένα και μοναδικό στόχο. Η ειρήνη και η ελευθερία σε όλο τον πλανήτη. Το χάσω ελεύθερα σημαίνει νιώσω τον πόνο και τη φρίκη κάθε σκλάβου. Μπροστά μας περνάει το δεύτερο λύκειο Ηρακλείου. Στην καρδιά του κάθε Έλληνα πρέπει να στηθεί ένας μυστικός βωμός ευγνωμοσύνης για τους αληθινούς ήρωες του 21
και να αποδώσουμε φόρο τιμή σε όλους εκείνους που πραγματικά ήταν αγωνιστές της λευτεριάς και μας κληροδότησαν λεύτερη και δοξασμένη την πατρίδα μας. Μπροστά μας τον τέταρτο λύκειο Ηρακλείου. Ποτέ ας μην πιστέψουμε πως η κατάκτηση της ελευθερίας είναι κάτι στατικό και εφάπαξ κατορθωτό. Αποτελεί υποχρέωση κάθε ελεύθερου ανθρώπου να αγωνίζεται όχι μόνο για τη δική του ελευθερία, αλλά και για την ελευθερία των συνανθρώπων του. Όπου ο καθένας θα έτασε τον εαυτό του, εκεί θα πρέπει να μείνει ακλόνητος και να υποστεί κάθε κίνδυνο, χωρίς να υπολογίσει τίποτα, ούτε το θάνατο, ούτε τίποτε άλλο απέναντι στο εσχρό. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 6ο Λύκειο Ηρακλείου. Η λευτεριά είναι ό,τι γλυκύτερο υπάρχει γύρω μας, και η ατομική και η συλλογική. Για αυτήν δίνουμε το αίμα μας. Από αρχαιοτάτων χρόνων, τότε που οι προγονείς μας γιόρταζαν γιορτές ελευθερίων. Τότε που ως άτομα και ως έθνος, εμείς και οι άλλοι, Φράγκοι και Ανατολίτες, κάναμε πολέμους. Δεν είναι μία συνηθισμένη επέτειος η 25η Μαρτίου. Είναι μία ημερομηνία ξεχωριστή μέσα στην ιστορία όλων των ελεύθερων λαών του κόσμου που πρέπει ολόκληρη η πολιτισμένη ανθρωπότητα να την αναλογίζεται με δέος. Και τούτο γιατί η Επανάσταση του 21 είναι αγώνας λευτεριάς που χάραξε πορεία για υψηλές αναζητήσεις και εξαντλεί το νόημα και την αξία της ζωής. Μπροστά μας το 8ο Λύκειο Ηρακλείου. Και έγινε η Αλαμάνα Νέες Θερμοπύλες και ο Διάκος Λεωνίδας και έμεινε το Κούκι και το Αρκάδι άστρα φωτεινά στο στερέωμα για να βοτίζουν και να οδηγούν σε πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας. Και έγιναν οι Μανιάτες, οι Σουλιώτες και οι Σφαγιανοί οι αετοί που φύλαξαν αμόλυντες στις σχολιές τους από τα πόδια του κατακτητή. Μπροστά μας το 10ο Λύκειο της πόλης μας. Συνεχίζεται από το μουσικό λύκειο της πόλης μας. Σκύβουμε προς τη συνείδησή μας, προς τις ρίζες της φυλής μας. Μέσα μας σηκώνεται μια μακρινή βοή πλήθους, ένα ποδοβολητό, ένα γνώριμο τραγούδι ευγενικό και ένας κόσμος από αισθήματα, αναμνήσεις, πάθη, παραγμούς, βαρύς και μεγάλος. Μέσα μας κουνιέται ένας λαός. Είναι ο λαός με τις φουστανέλες και τα μακριά μαλλιά. Ο παρουτοκαπνισμένος, ο απλός και ευλαβικός λαός που τραγουδούσε τραγούδια ελευθερίας στα βουνά του Μοριά και μεταλάβανε προτού αντικρίσει το θάνατο με τα άρματα στο χέρι. Μας σημεοφόροι και παραστάτες του 1ου, του 3ου, του 5ου και του 7ου Λυκείου της πόλης μας. Την 25η του Μάρτη του 1821 το ελληνικό γένος επαναστατεί εναντίον του τυράννου και είναι η επανάσταση ενός λαού που γέννησε και έθρεψε τη λευτεριά, ενός λαού που ξέρει να ζει περήφανα
χωρίς τυράννους, εξευθελισμούς και ταπεινώσεις, αλλά που ξέρει να πεθαίνει για να υπερασπίζει αξίες και ιδανικά. Μπροστά μας το 11ο, το 13ο, το Καλλιτεχνικό Σχολείο, το Παγκρίτιο και το Εσπερινό Λύκειο της πόλης μας. Το 21 που δίκαιο ονομάστηκε το θαύμα του κόσμου παραμένει η μέγιστη ώρα του λαού μας. Οι αγωνιστές πάλεψαν μέσα σε ποταμούς αρμάτων, με το κεφάλι ψηλά, προκαλώντας το θαυμασμό όλης της γης. Ο ποιητής του Βουνού και της Τάνης έγραφε: «Ήταν εκείνος ο καιρός του 21, χρόνια χαριτωμένα. Χρόνια εκείνα λεβεδιάς, αντριωμένα χρόνια. Χρόνια που κάθε όνειρο, κάθε χρυσή ελπίδα και κάθε δάκρυ έλαμπε για μια γλυκιά πατρίδα». Μπροστά μας το ειδικό επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου. Χειροκροτήσω τους, το αξίζουν. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 4ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν τρανό παράδειγμα της δυναμικότητας και της αγωνιστικότητας του ελληνικού λαού. Ενός λαού που είχε επίγνωση της βαθιάς εθνικής κληρονομιάς του και ήθελε με κάθε τρόπο να αποτινάξει το βάρβαρο ζυγό που τον έπνιγε. Γι' αυτό, αψηφώντας τους αμέτρητους κινδύνους, επιδόθηκε σε έναν αγώνα άνισο, σε έναν αγώνα τιτάνιο, όμοιο του οποίου δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει η ιστορία των άλλων λαών. Μπροστά μας πέρασε το 6ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου και ακολουθούν σημεοφόροι και παραστάτες του 1ου, του 2ου και του 5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Thank you.
μπροστά μας το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το τοπικό τμήμα Ηρακλείου. Ο οδηγισμός είναι με παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Τα αστέρια, τα πουλιά, οι οδηγοί και οι μεγάλοι οδηγοί παίρνουν μέρος σε δράσεις σχεδιασμένες με βάση τους τρεις άξονες του οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος: την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τη ζωή στη φύση. Με βάση αυτά, ο οδηγισμός έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για τον κοινωνικό γίγνεσθε και την ενεργική πρωτοφόρα συμμετοχή σε αυτό. Δεν έμεινε γωνιά της ελληνικής γης που να μην γνωρίσει τη δόξα. Δεν έμεινε σπιθαμίτης που δεν βάφτηκε στο αίμα. Οι πέτρες και οι βράχοι, τα ριάκια και οι βρυσούλες, οι μυρτιές και τα θυμάρια έμειναν αιώνιοι μάρτυρες. Η ελληνική λευτεριά ξεπήδησε περήφανη μέσα από ερείπια και τρίνους, καπνούς και αίματα, από τα γόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Στο όνομα του δικαίου ορθώθηκε η Ελλάδα πάλι και απέκτησε την ανεξαρτησία της για να συνεχίσει τον ιστορικό της δρόμο και να διδάξει στους λαούς της γης τις μεγάλες αρετές που τιμούν τους ανθρώπους. Μπροστά μας το δεύτερο σύστημα ναυτοπροσκόπων Ηρακλείου, το τρίτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Ηρακλείου, το τέταρτο σύστημα αεροπροσκόπων Ηρακλείου και το έκτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Νέας Αλικαρνασσού. Η υπόσχεση του προσκόπου. Υπόσχομαι στην τιμή μου να εκτελώ το καθήκον μου στο Θεό για την πατρίδα. Να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση να τηρώ τον νόμο των προσκόπων. Η γενιά του 21, την οποία τιμάμε σήμερα για τη θυσία της, ούτε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο απελευθέρωσε, ούτε απαλλαγμένη από αδυναμίες ήταν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως έθεσαν ένα σκοπό στον εαυτό τους και κατανίκησαν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, που είναι της αδράνειας η τροφή. Αυτό τους καταγιάζει στη μνήμη των απογόνων, γιατί αποτελεί την πιο μεγάλη αρετή που τόσο έντονα έχει ανέκαθεν η ελληνική φυλή. Θέλει αρετή και τόλμηνη ελευθερία. Εδώ κλείνει η παρέλαση των πολιτικών τμήματων και ο υπεύθυνος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου, κύριος Ιωάννης Νηστικάκης, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να ανενείνει την κλήξη της. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάει μπρος από το χώρο των επισήμων που έχουν το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης, αντισυνταγματάρχης πεζικού Κωνσταντίνος Τσαντιράκης με το επιτελείο του. Και τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού σκορπά στο πέρασμά της. Είναι η σημαία που κάτω από αυτήν έχει σαν το αίμα τους οι ασπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας. Είναι αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους οι ήρωες του 21 όταν αποτείναξαν το ζυγό που για 400 χρόνια κρατούσε σκλαβωμένο τον τόπο μας και δημιούργησαν τη νέα Ελλάδα. Θυμούνται οι παλιότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι. Και τώρα το ηρωικό πεζικό. Προηγείται ο διοικητής του τάγματος υποψήφιων εφέδρων αξιωματικών πεζικού, ταγματάρχης πεζικού Χρήστος Καρφής με το επιτελείο του. Ακολουθούν δύο λόγοι ιέα. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική του πεζικού. Το πεζικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας.
οι οποιασδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν το πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη. Το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Περνούν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδας δόξας και ηρωισμού, χαρίζοντας σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Είναι αυτοί που αγωνίστηκαν λίγοι εναντίον πολλών και ενίκησαν. Είναι αυτοί που ανάγκασαν φίλους και εχθρούς ανά τον κόσμο να ομολογήσουν ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες και θαυμάζουν μέχρι τις μέρες μας τα απίστευτα κατορθώματα της ελληνικής ομοψυχίας. Και τώρα διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων μια δημιουργία εθνοφυλάκων του τάγματος Εθνοφυλακής Ηρακλείου. Οι εθνοφύλακες είναι οι φύλακες του έθνους που έχουν ταχθεί στην υπηρεσία της πατρίδας μας. Διακρίνονται για την πίστη, την αφοσίωση και αγάπη τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Συμμετέχουν εθελοντικά στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων και είναι παράγοντες οποτεδήποτε τους χρειαστεί η πατρίδα, πιστοί στις παραδόσεις και τα ιδανικά των Ελλήνων. Και τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της 133ης Μοιναρχία Μάχης. Στα στιβαρά χέρια των ανδρών της αεροπορίας μας κυματίζει αγέροχη η γαλανόλευκη με το σταυρό. Σημαία και σταυρός, σε αυτά τα απλά σύμβολα περικλείονται όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας. Όλοι οι αγώνες και οι θυσίες για την επιβίωσή του με ελευθερία και αξιοπρέπεισμα στο πέρασμα των αιώνων. Ενσαρκώνει τις θυσίες των γνωστών και αγνώστων ηρώων του έθνου μας. Και τώρα η ένδοξη αεροπορία μας. Καμαρώστε τους νεαρούς βλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιστές των θρύλων και των ηρώων μας. Οπλισμένοι με την ψυχική τους δύναμη και τη λεβεντιά, οι αεροπόροι μας εφορμούν κατά του εχθρού, αδιαφορώντας για κάθε κίνδυνο, αδιαφορώντας για το θάνατο. Τελειώνει η σημερινή παρέλαση. Ο έχοντο γενικό πρόσταγμα πλησιάζει στην εξέδρα και κάπως έτσι. Δόθηκε το πρόσταγμα της λήξης της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο. Από όλους εμάς, από την Crete TV, χρόνια πολλά και καλή σας ημέρα.